και έχει μια ιδεολογική. Έχει το συμβολισμό του, γι' αυτό γίνεται έτσι. Είναι... Να μην κατάλαβα τι θέλω να πω. Υπάρχει όμως και ένα αντικειμενικό θέμα για να σταματήσουμε την συζήτηση περί γεωγραφίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Υπάρχει ένα πιο ουσιώδες θέμα, επειδή πρέπει να συζητάμε λίγο και για την ουσία της πολιτικής. Έχουμε νέα κυβέρνηση και κρίνεται από τα ήδη πεπραγμένα των πρώτων ημερών και όσων έχει ανακοινώσει ότι θα φέρει προγραμματικές δηλώσεις και τα πρώτα νομοσχέδια. Εντός μνημονίου, ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε στη διαπραγμάτευση από το 1:5 προσλήψεις να πάει στο 1:1. Κάτι που στο επόμενο διάστημα θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμη και την υποστελεχωμένη αστυνομία, που είναι γεγονός αναντήρητο. Και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι έχοντας προτεραιότητα να καλύψουμε τα σοβαρότατα κενά στην καταραίωσα υγεία και παιδεία, μπορεί να μείναμε πίσω στις προσλήψεις αστυνομικών. Η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί ότι θα ξαναπάει το 1:1, 1:5. Και υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια από τώρα, ποια θα είναι η κατάσταση στην αστυνομία. Θα είναι καλύτερη ή θα είναι χειρότερη. Αλλά και πριν από αυτό, έχετε ήδη βάλει στη συζήτηση πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρετε, είμαι βουλευτής του Νομού Λέσβου. Ο κ. Χρυσοχοίδης επισκέφθηκε το ΚΑΡΑΤΕΠΕ και το ΚΙΤ της Μόριας. Η Νέα Δημοκρατία, με τις τερατολογίες της προεκλογικής περί Μόριας, επένδυσε στο φόβο και το μίσος. Δυστυχώς δεν της βγήκε, γιατί ούτε στη Λέσβο καταρρεύσαμε. Καταγράψαμε 29% στο νομό. Και ο κ. Χρυσοχοίδης προχθές, και μάλιστα ήμουν έκπληκτος να τον ακούσω μετά από όλη αυτή την προπαγάνδα, βγήκε και μας είπε από τον τόπο μου, έδωσε συγχαρητήρια στον κόσμο που ασχολείται με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Δηλαδή κάπου πρέπει να συζητήσουμε τώρα που περάσαν οι εκλογές και την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Κύριε Ρωμανέ, υπάρχει κάποια υπερβολή στο μεταναστευτικό, παύλα προσφυγικό, σαν αυτό που λέει ο κύριος Μπουρνούς? Ξεκινάμε από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Εμείς εδώ πέρα στη δικιά μας την εκπομπή. Το πάτε. Όχι, το ρωτάω γιατί είχα την πρώτη. Αν σας ενόχλησε το πρώτο. Δεν με ενόχλησε καθόλου. Ξεκινάμε και από το κουκουέ. Το ρωτάω γιατί είχα την αίσθηση αυτή, αλλά εντάξει. Δεν το λογικά. Να σας ρωτήσω, υπήρχε κάποια υπερβολή, λέει ο κύριος Μπουρνούς. Ότι λέει ο κύριος Μπουρνούς ότι επιδείξατε κάποια υπερβολή στη διαχείριση του προσφυγικού, η οποία ουσιαστικά αποκαλύφθηκε με τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο νέος υπουργός. Και ένα δεύτερο ερώτημα έτσι που κολλάει νομίζω, είναι αν θεωρείτε ότι όντως μπλέκεται το ποινικό με το ιδεολογικό για να εξυπηρετήσετε συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες. Ο κύριος Μπουρνούς κατέληξε πολύ ωραία και είπε να ασχοληθούμε με την ουσία. Η ουσία λοιπόν και στα δύο θέματα, τα οποία συνδέονται κατά τη γνώμη μου άμεσα, εξού και συμβολικά μεταφέρθηκε το κομμάτι του μεταναστευτικού στον κύριο Χρυσοχοίδη, είναι παράδειγμα για το άσυλο. Μπορούμε να πάμε μέσα σε ένα πανεπιστήμιο να κάνουμε τη συζήτηση που κάνουμε εδώ σήμερα? Τι σημαίνει άσυλο? Σημαίνει άσυλο ιδεών. Σημαίνει ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Σημαίνει να μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλουμε, να ακουστεί ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλει ο καθένας μέσα στα πανεπιστήμια. Προφανώς η απάντηση σε αυτό είναι όχι. Η απάντηση δηλαδή είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άσυλο ιδεών. Υπάρχει άσυλο για αυτούς που πουλάνε παράνομα τσιγάρα, για αυτούς που πουλάνε παράνομα ναρκωτικά. Δεν είστε λίγο υπερβολικός εδώ? Δεν είμαι καθόλου. Θεωρώ ότι εγώ θεωρώ και μπορούμε να το τσεκάρουμε, αν και δεν θα το ήθελα για τη σωματική μου ακαιρεότητα, ότι εγώ και οποιοδήποτε άλλος που πρεσβεύει τις ιδέες που πρεσβεύω δεν μπορεί να πάει να τις αναλύσει και να τις συζητήσει μέσα στα πανεπιστήμια. Η φοιτητική σας παράταξη είναι πρώτη φοιτητική. Ακριβώς αυτό δείχνει τον παραλογισμό. Ακριβώς αυτό. Δεν σας διέκοψα καθόλου, αλλά αυτό ακριβώς δείχνει τον παραλογισμό. Ότι συγκεκριμένες μειοψηφίες κάνουν κουμάντο στα πανεπιστήμια και αυτό είναι ο ορισμός του ότι δεν υπάρχει άσυλο. Όταν συγκεκριμένες μειοψηφίες κάνουν κουμάντο, οργανώνουν όλα αυτά που οργανώνουν, που έχουμε δει και στο παρελθόν, καθηγητές να τσιμεντώνονται και ούτω καθεξής. Και δεν μπορεί να γίνει μια συζήτηση και η πλειοψηφούσα τάση στην νεολαία να εκφράσει τις απόψεις της όπως εκφράζονται οπουδήποτε αλλού, γιατί οπουδήποτε αλλού στην κοινωνία υπάρχει άσυλο ιδεών. Οπουδήποτε αλλού στην κοινωνία δηλαδή μπορούν ελεύθερα να εκφραστούν οι ιδέες. Αυτή τη στιγμή εκεί που δεν μπορούν να εκφραστούν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Να συνεχίσουμε να βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Να έχουμε μέσα στα πανεπιστήμια κέντρα κατασκευής Μολότοφ, να έχουμε παράνομο εμπόριο τσιγάρων, τσαντών και ναρκωτικών. Γι' αυτό και να λέμε, επέμβαση αστυνομία με το επιτρέπεται, αλλά ξέρετε πολύ ότι πρακτικά δεν γίνεται. Και θα δεν γίνεται για. Τη Βρετάνη, κύριε Ρωμανέ. Και ξέρετε, όχι, δεν θα ρωτήσουμε. Ακούστε, αυτή την υποκρισία κόψτε την.
Λάτε οι Πριτάνης, ξέρετε νόμος. Πάρα πολύ καλά. Υπάρχει νόμος ο οποίος είναι ανεφάρμοστος. Και είναι ανεφάρμοστος γιατί ο Πρίτανης που θα καλέσει την αστυνομία ξέρει ότι την επόμενη στιγμή θα βρεθεί στην καλύτερη περίπτωση τσιμπεντωμένος. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ξέρουμε όλοι. Το να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και να λέμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, όταν ο ίδιος ο κύριος Φλαμπουράρης είπαμε πριν ότι δεν μπορεί να χέρει ελευθερίας στην περιοχή αυτή, όταν χρειάζεται δύο κλούβες των ΜΑΤ στο δρόμο του, προφανώς θα έπρεπε να είναι ο πρώτος που θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία μας. Ο κύριος Φλαμπουράρης και όλοι εσάς, τους οποίους εκφράζει ο κύριος Φλαμπουράρης. Όταν λοιπόν ένας πολιτικός δεν μπορεί να ζήσει στα Εξάρχεια, όταν εγώ δεν μπορώ να πάω στα Εξάρχεια, όταν μέσα στα πανεπιστήμια δεν μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση που κάνουμε εδώ σήμερα, τότε προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εκλεγήκαμε με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Μέσα στις προτεραιότητές μας ήταν ακριβώς αυτό, η κατάργηση του ασύλου. Θα απολογηθούμε επειδή κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε και επειδή τα κάνουμε γρήγορα. Δεν κατάλαβα. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε Ρωμανέ, για τις δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη, του είναι Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για τη Μόρια, που έδωσε τα συγχαρητήρια που έλεγε πριν. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με πολύ έτσι, συνέπεια έχουν υπηρετήσει όλα αυτά που πρέπει για να υπάρχει έστω αυτή η κατάσταση που υπάρχει. Προφανώς βέβαια αυτό δεν βγάζει από την εξίσωση το γεγονός ότι η Μόρια μας έχει κάνει διεθνώς πρωτοσέλιδο ως το χειρότερο καταβλισμό στον κόσμο. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αυτό μπορείς ισοπεδωτικά. Όποτε θέλετε, ελάτε στην Πηγή να πάμε μαζί στη Μόρια. Να πάμε μαζί και στη Μόρια και να πάμε μαζί και στα Εξάρχεια και να πάμε μαζί και στο Άσυλο. Στη Μόρια δεν τα έβγαζε η Νέα Δημοκρατία. Οι τοπικοί παράγοντες και διεθνή πρωτοσέλιδα θυμάμαι. Δηλαδή έτερων εκάτερων, μην τα μπλέκουμε. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι αλλά οι οποίοι έκαναν. Σε πολιτικά πάνω σε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Λέγοντας ότι δεν είναι αποτυχημένη η πολιτική στον ξαναλέω, όταν γίνεσαι. Προφανώς είναι αποτυχημένη. Ναι, αλλά ακούσαμε. Ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν είπε ότι ήταν επιτυχημένη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είπε. Είναι δράμα, όπως αυτό καταλαβαίνω. Κάνετε λάθος. Αν του είχατε εδώ τον κύριο Χρυσοχοίδη και του κάνετε ερώτηση, θα σας έλεγε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αστοχίες. Όταν γίνεσαι διεθνώς πρωτοσέλιδο με το χειρότερο καταβλισμό στον κόσμο, προφανώς είναι αστοχία αυτό. Τι είναι. Όταν έχεις βγει με ατζέντα, κύριε Μπουρνούς, και μην φεύγετε πάλι από την ουσία του θέματος, όταν έχεις βγει με ατζέντα ότι τα κλειστά κέντρα είναι η ντροπή της ανθρώπινης ελευθερίας και πας και φτιάχνεις καταβλισμούς που σε κάνουν πρωτοσέλιδο διεθνές και σε κάνουν διεθνώς ρεζίλι, τότε προφανώς δεν έχεις κάνει και πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Άκουσα την άποψη του κυρίου Χρυσοχοίδη και την άποψη του κυρίου Ρωμανού. Ήθελα και την άποψη του κυρίου Μπουρνούς. Η Μόρια τελικά είναι κολαστήριο, είναι παράδοση επί της γης, είναι κάτι ενδιάμεσο, τι ακριβώς είναι? Δεν είναι ούτε κολαστήριο ούτε παράδοση επί της γης. Η Μόρια ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Έχει γίνει ένα τιτάνιο έργο μέσα. Και αυτό το οποίο δεν λέγεται από τις οθόνες των τηλεοράσεων είναι το γεγονός ότι ακόμη και παραδεχόμενοι δικές μας ολιγορίες, καθυστερήσεις κτλ. Από τον Ιούλιο του 2018, κύριε Παπαχλημίτζο, μέχρι τις 30 Μαΐου του 2019, που εγώ τουλάχιστον είχα στοιχεία, υπό την Υπουργεία του Δημήτρη Τουβίτσα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο το κατάργησε η Νέα Δημοκρατία και όπως ο Όρμπαν στην Ουγγαρία το ενέταξε στο Προστασίας του Πολίτη. Και πολύ καλά έκανε. Συγχαρητήρια. Μ' αρέσει που ταυτίζεται με τον Όρμπαν. Εγώ δεν ταυτίζομαι με κανέναν Όρμπαν. Εγώ ταυτίζομαι με αυτά που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, σε αντίθεση με εσάς που κάνετε ακριβώς αντίθετα. Η κυβέρνηση λοιπόν πέρσι στο Περιφερειακό Συνέδριο στη Λέσβο το Μάη υποσχέθηκε αποσυμφόρηση. Από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι 30 Μαΐου του 2019, ξεκινήσαμε τον Ιούλιο του 2018 με 9.800 σε όλες τις δομές. Δηλαδή Μόρια, Καράτε, ΠΕ και σπίτια. Μετά από πόσα χρόνια και στις 30 Μαΐου του 2019 είχαμε φτάσει στις 6.800. Δηλαδή το Υπουργείο είχε κατορθώσει παρά τις συνεχιζόμενες δωρεές, γιατί η Τουρκία δεν τηρεί πλήρως Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, να έχουμε μειώσει το συνολικό... 800 αμεθέρους ικανότητα πια. Να έχει μειωθεί ο πληθυσμός των προσφύγων. Πόσοι χωράνε κανονικά? Κατά 3.000. Στη Μόρια χωράνε περίπου 3.500, αλλά εγώ σε λέω συνολικά στις δομές. Άρα διπλάσια. Είναι και, όχι κύριε Ρωμανέ, μιλάω συνολικά για τις δομές της Λέσβου. Για τη Μόρια πείτε μας. Σας λέω, η Μόρια έχει χωρητικότητα περίπου 3.500. Και πόσο έχει αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή έχουμε συνολικά στο νησί 6.800-6.900. Στη Μόρια. Έχει κάπου περίπου πάνω από 4.000-4.500. Ωραία. Κάπου εκεί. Και πόσο καιρό έχει καθυστερήσει όλη αυτή η διαδικασία που αυτές... Ποια διαδικασία, κύριε Ρωμανέ? Η διαδικασία μείωσης... Έχετε εικόνα της διαδικασίας ασύλου, έχετε εικόνα της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας? Έχω εικόνα, πράγματι, από τα πρωτοσέλιδα που έχει εικόνα όλος ο κόσμος.
Κύριε Ρωμανέ, ποια πρωτοσέλιδα, ο υπουργός σας έδωσε συγχαρητήρια σε αυτούς που εργάζονται στη Μόρια. Προφανώς, γιατί εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες που έχετε δημιουργήσει. Και στο διοικητή. Μην μπλέκετε τα δύο πράγματα. Προφανώς έχετε δημιουργήσει εκεί ένα κολαστήριο, έχετε δημιουργήσει μια κατάσταση απερίγραπτη. Και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί εργάζονται σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα της πολιτικής σας που είναι να μας κάνει διεθνώς ρεζίλη και αυτούς τους ανθρώπους να τους έχετε και να έχετε κάνει τη Μόρια αποθήκη ψυχών. Συνεχίζετε να κάνετε ό,τι κάνατε προεκλογικά. Τα προβλήματα μπορεί να έχουν αυξηθεί τόσο. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εμείς δεν διαχωρίζουμε το προεκλογικό από το εκλογικό. Είμαστε συνεπείς και σοβαροί και πριν και μετά τις εκλογές και γι' αυτό υλοποιούμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά και μετεκλογικά. Θα δούμε τι θα υλοποιήσετε. Θα δούμε. Ένα τελευταίο σχόλιο. Ξεκινήσαμε με το καλημέρα, σας ενοχλεί. Ξέρετε, στην πολιτική αντιπάθεια πολλές φορές αδικούμε πολλούς ανθρώπους που αγωνίζονται και με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εγώ θα πω κάτι, έχοντας την εμπειρία δηλαδή από το τρόπο που διαχειρίστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση το μεταναστευτικό. Ο τρόπος που το διαχειρίστηκε και η προηγούμενη κυβέρνηση από το 2015, αυτές τις πολύ μεγάλες ροές, προσφυγικές ροές από την Τουρκία, από το παράλληλο της Τουρκίας στα νησιά μας, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και ο τρόπος που το χειρίστηκε κυρίως η ελληνική κοινωνία και ο τρόπος με τον οποίο φερθήκαμε στους ανθρώπους αυτούς. Ακόμα και σε αυτές τις πολύ δύσκολες δομές που παραμένουν, για μένα θα χρεωθεί τα επόμενα χρόνια, θα δώσουν, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση έτσι λίγο, credits στην ελληνική κοινωνία και στην Ελλάδα, για το πώς συμπεριφερθήκαμε εμείς τους ανθρώπους αυτούς και η κυβέρνηση, το χρόνο και στην κυβέρνηση αυτό, αλλά κυρίως στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες των νησιών, σε αντίθεση με το τι κάνανε οι Ευρωπαίοι. Άκουσα για παράδειγμα με πολύ προσοχή τον νυν πρωθυπουργό να λέει πριν βγει προεκλογικά ότι θα τρέξουμε την διαδικασία αιτήσεων ασυλού, μακάρι να το κάνει, μην πω τώρα στις λεπτομέρειες γιατί δεν έχει νόημα, και όσοι κριθούν ότι δεν θα πάρουν το άσυλο θα επιστρέψουν άμεσα στην Τουρκία. Ναι. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η δήλωσή του, διότι γνωρίζω ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η συμφωνία μεταξύ της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Ερντογάν, προβλέπει ότι για κάθε έναν πρόσφυγα που δεν, ή μετανάστη που δεν παίρνει την αίτηση ασύλου στην Ελλάδα και επιστρέφεται στην Τουρκία, θα πρέπει τα κράτη της Ευρώπης και κυρίως τα βορειοευρωπαϊκά κράτη να παίρνουν ένα πρόσφυγα Σύριο από αυτούς που υπάρχουν στα τρόπια της ηγέτες της Τουρκίας. Μόνο που τα κράτη στην Ευρώπη, τα υπόλοιπα κράτη, δεν παίρνουν κανέναν. Δηλαδή αυτά τα προβλήματα πώς θα τα ξεπεράσουμε. Πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται και μία συνέργεια με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ναι, αλλά υπάρχει λοιπόν μια δεδηλωμένη στάση. Εκεί δύο λεπτάκια όμως, γιατί και εκεί έχει σημασία οι συμμαχίες που χτίζει κανείς. Mm. Όταν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το ίδιο στο οποίο ανήκουμε, έχει προτάξει πια αυτό το ζήτημα και έχει αλλάξει στάση σε σχέση με το παρελθόν, και όσον αφορά τη φύλαξη των συνόρων, και όσον αφορά τη βοήθεια που χρειαζόμαστε, και όσον αφορά τους πόρους οι οποίοι μπορούν κάλλιστα να πάνε λοιπόν στο να συντομεύσει η διαδικασία ασύλων και στα κέντρα ασύλων και το καθεξής και στην ενίσχυση που χρειάζεται εκεί, προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σε πολύ καλύτερη κατεύθυνση από αυτήν που ήμασταν επί ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν απέναντι στην Ευρώπη, σε αυτό το θέμα. Ξαναλέω όμως ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με τη δική μας στεναρή στάση έχει αλλάξει και έχει αρχίσει ήδη να διαμορφώνει μια άλλη ρητορική σε αυτό το ζήτημα που είναι πολύ υπέρ των συμφερόντων μας. Και εκεί, ξαναλέω, έχει σημασία δηλαδή να αναγνωρίσει κανείς. Να αναγνωρίσει κανείς και σας το λέω, αρκεί να δείτε μόνο την καμπάνια του κυρίου Βέμπερ και το τι έχει πει για αυτά τα ζητήματα, ότι είναι πολύ πιο κοντά στις δικές μας θέσεις από ό,τι στο παρελθόν. Ωραία. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ότι έχουν μια ευθύνη. Κύριε Μπουρνούς, για να κλείσουμε, εκτός και αν Κώστα θέλει μετά κάτι σε ένα δικό σχόλιο. Εμείς ξεκινάμε μια συνεπή προγραμματική σε επίπεδο Βουλής και πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και αγωνιστική αντιπολίτευση από εδώ και πέρα, όταν η Νέα Δημοκρατία θα τολμήσει να ακουμπήσει κοινωνικές κατακτήσεις που κατακτήθηκαν σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς την προηγούμενη τετραετία, και ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ εκκινήσει, προχωρά σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης, η οποία δεν θα γίνει μόνο με ποσοτικούς όρους, αλλά θα γίνει και με ποιοτικούς, με την ανανέωση των δομών του, με το άνοιγμά του σε έναν κόσμο που τον στήριξαν ιδιωτελώς τα τελευταία χρόνια και με την οργάνωση του κόσμου, γιατί δυστυχώς οι συλλογικές μορφές έκφρασης κοινωνίας, όπως για παράδειγμα οι συνδικαλιστικοί φορείς και άλλοι κοινωνικοί φορείς που παλιότερα πρωταγωνιστούσαν, σήμερα βρίσκονται σε μια διαλυτική κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστα, θες να προσθέσεις κάτι? Νομίζω ότι θα μας δοθούν πολλές απαντήσεις από το μεταναστευτικό. Σήμερα βλέπω ότι έχει και πρωθυπουργό συνάντηση και με τον επίτροπο του Αναδραμού, τον κύριο Αδραμόπουλο, και συνέχεια με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Νομίζω αύριο θα έχουμε καινούργια πρόβλημα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Κιμάς Βόιος 5,49 το κιλό. Σκληρό τυρί 5,49 το κιλό. Ελωμάς μακαρόνια νούμερο 6 ή νούμερο 10, 30.